Καλησπέρα και καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι μου Γιωβάνι Ιωάννη για ακόμη μια φορά μαζί με βίντεο φωτογραφίας και σήμερα όπως λέει και ο τίτλος θα δούμε την κάμερα της Canon και την προηγούμενη την Canon την Mark 1 και την Canon Mark 2 περισσότερο θα μιλήσουμε για την Canon Mark 2 μιας και την έχουμε στα χέρια μας έτσι για πρώτη φορά πιάσαμε στα χέρια μας την Canon 7D Mark 2 για να δούμε εντυπώσει έτσι και να δούμε βέβαια και πώ είναι στο πιάσιμο, βρε αδερφέ. Μπορεί κάποιο από εσά να ψάχνετε για το καινούργιο μοντέλο φωτογραφική μηχανή που θα πάει να πάρει. Και βέβαια, φωτογραφικέ μηχανέ πλέον δεν είναι μόνο οι mirrorless. Τρέχετε όλοι και αγοράζετε mirrorless. Ρίξτε το intro και πάμε να δούμε την 7D. Και αφού είδατε αυτό το υπέροχο intro που έχουμε σε αυτό εδώ το κανάλι, έχετε κάνει την εγγραφούλα σα, έχετε αφήσει το σχόλιο σα και έχετε κάνει το like σα, πάμε να περάσουμε να δούμε την 7D Mark 1. Έτσι, αυτή είναι η 7D Mark 1. Να βγάλω και τον φακό το 50 να τη δείτε καλύτερα. Αυτή είναι η 7D Mark 1. Και είπα, για αυτήν θα μιλήσουμε και πολύ, γιατί οι περισσότεροι θα την γνωρίζετε. Είναι η προσωπική μου φωτογραφική μηχανή. Είναι ερωτική, πάνω απ' όλα. Και βέβαια, έχει σχεδόν όλα τα κουμπιά που είχαν οι πεντάρες. Η σειρά τις κάνουν τις 5D, έτσι, στο πίσω μέρος, βλέπετε σχεδόν όλα τα κουμπιά που είχε η πεντάρα, όχι σχεδόν, όλα τα κουμπιά. Καμία άλλη φωτογραφική μηχανή της κάνουν, δεν έχει αυτά τα κουμπιά σε αυτή τη διάταξη. Μόνο η 5D και η 7D. Επίσης και η ε, Mark II έχει την ίδια διάταξη πίσω, για αυτήν θα μιλήσουμε σήμερα για τη Mark II και την 7D. Από βάρο και οι δύο ζυγίζουν πάνω κάτω ένα κιλό. Α, πολύ βάρη πράγμα, έτσι. Μιλάμε για βαριές φωτογραφικές, για βαριά αξία στη φωτογραφική μηχανή. Μεταλλικά σώματα, δεν περνάει τίποτα μέσα από νερό σκόνη. Είναι εργαλεία που βγάζουν δουλειά. Είναι εργαλεία σκληροπυρηνικά. Η απονέζικα μοντέλα και το ένα και το άλλο. Και πάμε να δούμε λίγο καλύτερα την 7D Mark II. Πίσω λοιπόν έχουμε όλα τα κουμπιά που έχει και η 5D. Όλα τα κουμπιά. Όλα και πολύ εύκολα έτσι μπορούμε να ε, μεταβούμε στο μενού, στις ρυθμίσεις, σε διάφορες ρυθμίσεις. Να αλλάξουμε το διάφραγμά μας, να αλλάξουμε το κλίστρο μας από πάνω οθονίτσα από πάνω, κουμπιά για να αλλάξουμε το ISO, το white balance, το drive, το, το ISO το είπαμε, τη φωτομέτρηση που θέλουμε να μας την κάνει, ένα πλήκτρο που μπορούμε να το ρυθμίσουμε εμείς θέλει να κάνει. Έτσι βέβαια έχουμε εδώ πέρα και τη ροδέλα μας με τα πολύ βασικά όπως ότο που δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ σχεδόν, όχι ποτέ σχεδόν, ποτέ. Κάποιο το ότο μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο την πρώτη φορά που θα πιάσει μια φωτογραφική μηχανή στα χέρια του. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί ξανά να χρησιμοποιήσει το ότο. Θα πρέπει αμέσω να γυρίσει το manual. Λοιπόν, έχουμε το P, το program. Μετά έχουμε την προτεραιότητα κλείστου, προτεραιότητα διαφράγματο, manual που θα χρησιμοποιήσουμε. Το B το οποίο είναι παραταμένα μένει εκθέτουμε τον αισθητήρα μας για πολλή ώρα, έτσι μένει παραδεταμένα πάνω το κλίστρο μας και βέβαια έχουμε και δύο, τρία, τρία βασικά προγράμματα που μπορούμε να ρυθμίσουμε εμείς, να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις εμείς, βλέπετε εδώ στη ροδέλα, το, η ροδέλα γυρίζει με κουμπάκι ασφάλειας για να μην μας γυρίσει έτσι, όταν δεν το θέλουμε. Έχουμε εδώ πέρα κουμπάκι το οποίο πηγαίνει στο βίντεο και γυρίζει πάλι στη φωτογραφία κουμπάκι το οποίο το πατάμε για να δούμε απευθεία στην οθόνη τι βλέπει ο φακός μας, ανεβαίνει πάνω το ε, ο καθρέφτης μας. Βέβαια όλα τα, όλα τα κουμπιά είναι υπέροχα στην αφή, η κάμερα είναι υπέροχη στο κράτημα, έχει πολύ καλό κράτημα, παίρνει δύο καρτούλες, μία κάρτα SD και μία... Ε, CF, όπως λέμε Compact Flash, έτσι δύο κατούλες. Από εδώ έχουμε το Control, παίρνει το Control, παίρνει και ακουστικά για να, για να ακούμε τη γράφη και βέβαια το ε, remote του Flash, το καλώδιο για το Flash. HDMI και USB... Αυτά, USB, HDMI, μικρόφωνο, ακουστικά και για το, για το flash και, ε, και το control μας μπορούμε να συνδέσουμε. Έχει πολύ ωραίο μενού, πολύ ωραίο μενού, δεν την ανοίγω τώρα να τη δούμε σε αυτό το βίντεο. Σε βίντεο που θα έρθει στο μέλλον θα δούμε και θα μιλήσουμε για το μενού. Από το ματάκι μπορούμε να δούμε το 100% του κάντρου, έτσι, όχι όπως όλα τα υπόλοιπα μοντέλα που μπορείς να δεις το 95% το 90%. Σε αυτήν εδώ βλέπεις το 100% του κάντρου και βέβαια μιλάμε για ένα πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό μοντέλο. Αυτή τη στιγμή έχει μια καλή τιμή θα έλεγα για αυτά που κάνει. Είναι ένα crop μοντέλο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ σε αυτούς που θέλουν αρκετό zoom, αλλά και σε αυτούς που θέλουν αρκετά κλικ, αρκετά γρήγορο κλίστρο, αρκετά καρέ. Όταν θέλεις να κάνεις αρκετά καρέ και να μην περιμένεις στη μηχανή, θα πάρεις 7D. Δύο επεξεργαστές, πολύ γρήγορο κλίστρο, πάρα πολύ γρήγορο κλίστρο και μπορούμε αυτό να το ακούσουμε για λίγο, έτσι Νομίζω ότι μπορούμε να το ακούσουμε. Το ακούσατε. Αυτό είναι η δύναμη, αυτό είναι η δύναμη της 7D. Δεν σταματάει ποτέ και πουθενά. Η 7D πραγματικά. Τέτοιο κλίστρο για τα λεφτά της, το κλίστρο είναι μοναδικό παιδιά. Μοναδικό, πραγματικά μοναδικό. Ό,τι άλλο θέλετε, έχετε από ερώτηση για, το, για ποιον είναι η 7D, Ποιος πρέπει να αγοράσει 7D, έτσι. Μου την κάνετε στα σχόλια. Αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε κάποια DSLR ή Mirrorless, είστε μπερδεμένοι, μου το γράφετε κάτω στα σχόλια. Να το συζητήσουμε, με βρίσκετε στο Instagram, το συζητάμε. Και βέβαια ε, υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα εκεί έξω και δεν ταιριάζουν όλα σε όλους. Οπότε καλό είναι να ρίχνουμε μια ματιά πριν να αγοράσουμε κάτι και να το συζητάμε, να το ελέγχουμε, να το κοιτάζουμε. Μπορούμε να το παίρνουμε, βρε αδερφέ, να το νοικιάζουμε, να το δοκιμάζουμε πριν το, πριν το, αγοράσουμε. Να δούμε ότι μας βολεύει 100%. Γιατί αυτό είναι ένα βαρύ σώμα που είναι περισσότερο για επαγγελματίες, έτσι. Ένας ερασιτέχνης με ένα κιλό μηχανή και ένα κιλό φακό με δύο κιλά ήδη από μηχανή και φακό δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει τώρα να το κρατάει στο χέρι και να βγάλει φωτογραφίες. Αυτό είναι για έναν επαγγελματία που θέλει να κάνει μια σοβαρή δουλειά. Έτσι, για τους εράσι και για αυτούς που θέλουν κάτι ελαφρύ πάνε παίρνουν μια mirrorless, βγάζουν εκεί πέρα ό,τι να βγάλουν, παίρνουν και μια φθηνή κάρτα μνήμης και αρχίζουν και τραβάνε. Εδώ πέρα μιλάμε για φωτογραφική μηχανή η οποία έχει κλίστρα όπως λέμε. Κλίστρα. Έτσι. Βγάζει φωτογραφίες και πραγματικά το κλίστρο είναι καταρρυπάς. Όταν λέμε καταρρυπάς, καταρρυπάς. Δεν σταματάει πουθενά. Δεν κολλώνει η μηχανή. Περισσότερα για τη μηχανή θα δούμε σε επόμενο βίντεο. Ό,τι θέλετε όπως είπα στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους σας.